να δουλεύει σκληρά και να διαφυλάξει τις θέσεις εργασίας που έχει δημιουργήσει, να υποστηρίξει τα έσοδα του κράτους, να αυξήσει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και να ανέβει ακόμα ψηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη της ανταγωνιστικότητας. Και είναι τιτάνιος άθλος το γεγονός ότι ο ελληνικός τουρισμός από το 2010 μέσα σε συνθήκες πρωτόγονης ύφεσης αύξησε κατά 40% τα έσοδα που έφερε στη χώρα έναντι πτώσης του ΑΕΠ 25%. Η άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ είναι πλέον 10% και η συνολική 25%. Πολύ σημαντικό είναι ότι όλα τα χρόνια της κρίσης πέτυχε ένα από τους βασικότερους εθνικούς στόχους, αυτό της εξωστρέφειας. Είναι ο κατεξοχήν εξαγωγικός τομέας, αφού τα έσοδά του προέρχονται κατά 90% από το εξωτερικό, καλύπτοντας τουλάχιστον το 90% του ελλείμματος εισοδηματικού αγαθών της χώρας. Και επίσης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΙΚΑ, από το 2012 ως το 2015, ο τουρισμός προσέδωσε 43% σε όγκο απασχόλησης και 17% στις αναγκές, όταν τα αντίστοιχα μεγέθη για το υπόλοιπο της οικονομίας, όλους τους άλλους κλάδους, ήταν 6% και μείον 6% αντίστοιχα. Επίσης, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του συστήματος Ελκάνη, δημιουργήθηκαν επιπλέον 90.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα στο 2016 από τον τουρισμό. Μόνο το 2015 ο τουρισμός συνέβαλε περισσότερο από το 50% της οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές όπως η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά. Κύριε Πρωθυπουργέ, το τελευταίο έτος στηρίξαμε ως τομέας αποφασιστικά με μεγάλο κόστος τουλάχιστον 2 φορές την κυβέρνησή σας στο να κλείσει όσο πιο γρήγορα γινόταν η συμφωνία με τους δανειστές, ώστε να ξεκινήσει ο αναπτυξιακός κύκλος της χώρας. Θυμίζω την πρώτη φορά όταν αποδεχθήκαμε τον διπλασιασμό του ΦΠΑ διαμονής από το 6,5% στο 13%, την αύξηση του ΦΠΑ της εστίασης, των μεταφορών και των άλλων τουριστικών υπηρεσιών από το 13% στο 23% και άλλες πρόσθετες φορολογικές επιβάρυνσεις. Βασική βέβαια προϋπόθεση ήταν η επαναφορά τους σε ένα εύθετο χρόνο στα προηγούμενα ανταγωνιστικά επίπεδα όταν τα έσοδα λόγω πάταξης φοροδιαφυγής βελτιωνόταν, όπως εξάλλου προβλέπεται και η συμφωνία με τους δανειστές. Τη δεύτερη φορά όλοι οι εργοδοτικοί κοινωνικοί εταίροι που είναι εδώ μαζί μας ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμά σας, κύριε Πρωθυπουργέ, με αντικείμενο την πρότασή σας για αύξηση των εργοδοτικών εισφορών. Και συμφωνήσαμε σε μία μικρή προσωρινή αύξηση, διότι έτσι θα έκλεινε η διαπραγμάτευση και θα άλλαζε η εικόνα της χώρας με την υλοποίηση άμεσων μέτρων σταθεροποίησης της οικονομίας και προσέλευσης αναπτύσσεων. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα επιδείκνυε φίλο επιχειρηματικό πνεύμα και θα συγκροτούσε με δική σας πρόταση διαρκείς επιτροπές με συμμετοχή εξειδικευμένων εκπροσώπων των κοινωνιών και των κοινωνικών εταίρων. Κυρίες και κύριοι, κακέ τις 2 φορές κάναμε πράξη αυτό που κρίναμε σωστό τη δεδομένη στιγμή απέναντι στη χώρα και την κοινωνία. Με γνώμονα πάντα την αποστολή μας ως κοινωνικού εταίρου. Βέβαια, αν και πράξαμε το επιβεβλημένο, η εικόνα δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν άλλαξε. Αν άλλαξε, προς το παρόν άλλαξε μάλλον προς το χειρότερο. Τις τελευταίες εβδομάδες ακούμε τις προβλέψεις της κυβέρνησης και των δανειστών ότι το δεύτερο εξάμεινο το 2016 θα έχουμε ανάπτυξη και το 2017 θα κλείσει με συν 2,5-2,7%. Την ίδια όμως στιγμή γινόμαστε δέκτες μεγάλων αυξήσεων επιπρόσθετων φόρων, τώρα και μελλοντικά, στην περίπτωση που δεν πιάσουμε ως χώρα τους στόχους αυτούς. Υπό την πίεση της ολοκλήρωσης αξιολόγησης θα αυξηθεί το κόστος στη διαμονή, στην εστίαση, στο καφέ, στα αλκοολούχα, στα εισιτήρια των νησίων, στα καύσιμα, σε μια σειρά βασικών προϊόντων και υπηρεσιών που ακριβένουν το τουριστικό πακέτο. Θα αυξηθεί δηλαδή κατακόρυφα, τόσο μου επιτραπεί η έκφραση, καλάθι του τουρίστα, το οποίο ήδη σημειώνει μεγάλες απώλειες ανταγωνιστικότητάς του
της τάξης του 10% λόγω των φόρων που δυστυχώς επενδύτησαν με την συμφωνία την οποία τώρα κλείνουμε. Στην ουσία δηλαδή εξαντλήστηκε το 50% της ανάκτησης, σχεδόν το 50% της ανάκτησης ανταγωνιστικότητας της χώρας λόγω της εσωτερικής υποτίμησης από την αρχή των μνημονίων λόγω αυτών των νέων φορολογιών. Ακούμε δε και πολλά αυτές τις μέρες σχετικά με ένα, θα έλεγα, εξωτερικό, παράλογο νέο φόρο, το λεγόμενο τέλος διανυκτέρευσης ή φόρο πληρώνεται για ξενοδοχεία πάνω από κάποια αστέρια και κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια πάνω από δύο κλειδιά. Ο φόρος αυτός εμφανίστηκε ως πρόταση από το πουθενά και ως μέτρο δεν είναι παρά μία ταφόβλακα για την τουριστική επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Καταρχάς, απουσία αξιόπιστου και αποτελεσματικού δημόσιου μηχανισμού εισπράξης φόρων είναι αδύνατο να ελεγχθεί η καθημερινή πληρότητα του 1.200.000 δωματίων των 50.000 καταλημάτων της χώρας. Αυτό είναι προφανές ότι θα οδηγήσει σε ασυμμετρίες στην εφαρμογή του νόμου, συμπαρασύροντας προς τα κάτω δυστυχώς και τα έσοδα του ΦΠΑ της διαμονής. Κατά δεύτερο, ενδέχεται να οδηγήσει σε μαζικές δηλώσεις υποβάθμισης των καταλημάτων σε χαμηλότερες κατηγορίες ή και την κατάθεση μεγάλου αριθμού σημάτων λειτουργίας και μετάβαση στις χωρίς πλέον περιορισμό ελεύθερες πιστώσεις που είναι απόλυτα νόμιμες και δεν έχουν ΦΠΑ. Αλλά κι αν υποθέσουμε ότι θα βρεθεί ένας μαγικός τρόπος για να ελεγχθεί και να εισπραχθεί, θα αποτελέσει ένα νέο χαράτσι που θα επιβληθεί απευθείας στον τουρίστα. Γιατί καμία τουριστική επιχείρηση δεν έχει το περιθώριο να το απορροφήσει ούτε κατά διάνοια ένα τέτοιο επιπλέον κόστος. Και πόσοι Έλληνες θα έχουν τη δυνατότητα να το πληρώσουν και πόσοι βέβαια ξένοι, οι οποίοι μόλις αντιληφθούν το πόσο αδικαιολόγητα ακριβή σε σχέση με τον ανταγωνισμό έχει γίνει η Ελλάδα, θα την προσπεράσουν και θα επιλέξουν κάποιον άλλο προορισμό. Θέλω να πιστεύουμε ότι και εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, αναγνωρίζετε το πόσο παράλογο και τελικά αντιπαραγωγικό θα είναι ένα τέτοιο μέτρο και θα σταθείτε αλληλέγγυος στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε εξακολουθητικά τη χώρα. Παρακαλούμε θερμά λοιπόν να μας απαντήσετε αν κάτι τέτοιο είναι πράγματι στα σχέδια της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα δε, ενώ σφίγγει κι άλλο η θηλιά στη ρυθμισμένη αγορά προσφοράς τουριστικών καταλημάτων, το κράτος, σύμφωνα με τη μελέτη του Ξενοδοχειακού Δημιουργητήριου Ελλάδος, χάνει τουλάχιστον 270 εκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά έσοδα κατέτος από τις ανεξέλεγκτες μισθώσεις ιδιωτικών χώρων επισκέπτες. Και αυτό γιατί ακόμα και σήμερα δεν έχει διασφαλιστεί ένα πλαίσιο ισονομίας, φορολογικής συμμετρίας και κανόνων λειτουργίας σε σχέση με τα υπόλοιπα τουριστικά καταλήμματα. Και εικάζουμε ότι δεν έχει γίνει, γιατί προφανώς είναι πιο εύκολο να φορολογηθεί αυτό που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας και όχι αυτό που φοροδιαφέρει. Γιατί πρέπει να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί εισπράξης. Και ξέρουμε όλοι ότι εδώ υπάρχει διαχρονικά μια μεγάλη αδυναμία. Όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους. Και δεν είναι μόνο ο κλάδος διαμονής που ασφιχτεί άλλα. Βλέπουμε στο γιότινγκ επιβαρύνσεις που δεν υπάρχουν πουθενά σε ανταγωνίστερες χώρες. Βλέπουμε στις μαρίνες φόρους που απομακρύνουν κάθε επίδοξο επενδυτή. Βλέπουμε οριζόντιες αυξήσεις που επηρεάζουν σε υπερτερικό βαθμό τους κλάδους ενοικίας αυτοκινήτων, μεταφορών τουριστικών λεωφορείων, διοργάνωση συνεδρίων, ταξιδιωτικών γραφείων, εστίασης, επιβατικού ναυτιλίας, κάθε δηλαδή κρίκου της αλυσίδας του ελληνικού τουρισμού. Γι' αυτό ζητάμε, κύριε Πρωθυπουργέ, τόσο καιρό να κλείσει η αξιολόγηση. Διότι όσο καθυστερεί να ολοκληρωθεί, εκ των πραγμάτων οδηγείται η κυβέρνηση στην επιβολή και νέων επιπρόσθετων μέτρων. Ταυτόχρονα δε, με όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας, ο ανταγωνισμός φέτος ισχυροποιείται και πάει πολύ δυνατά. Πλην της Τουρκίας, βέβαια. Για μια χώρα σαν τη δική μας, που βρίσκεται στην κρίση που βρίσκεται, σε δινή δηλαδή δημοσιονομική θέση, 7-7 έτη, τι ορίζει η κοινή λογική, το κοινό συμφέρον. Όταν έχεις ένα τέτοιο πλεονέκτημα στα χέρια σου, όπως ο τουρισμός, ως πολιτεία, ως κυβέρνηση, ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως ιδιωτικός τομέας,
ως εργαζόμενος, ως απλός πολίτης, το διαφυλάσσεις ως κόδιο φθαλμούρι. Το ενισχύεις, το υποστηρίζεις με όλα τα διαθέσιμα εφόδια και μέσα. Φροντίζεις να κάνεις ό,τι μπορείς, να το θωρακίσεις, γιατί αυτό σου φέρνει έσοδα, διαχέει σε όλη την κοινωνία εισόδημα, διατηρεί και δημιουργεί απασχόληση, ενισχύει την τοπική παραγωγή, δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς στις τοπικές κοινωνίες με τον τόπο τους, αυξάνει την κατανάλωση σε προϊόντα και υπηρεσίες άλλων τομέων, από το πρωτογενή μέχρι τις επικοινωνίες και κατασκευές. Εμείς όμως τι κάνουμε? Κινδυνεύουμε να χάσουμε μια μοναδική θετική γεωπολιτική συγκυρία που βέβαια δεν θα κρατήσει για πάντα. Τρέχουμε να καλύψουμε τις προϋποθέσεις λειτουργίας που χρειάζονται τα νέα συστήματα που βάλει η διαδικασία έγκρισης θεωρήσεων Visa με βιομετρικά χαρακτηριστικά σε αγορές που έχουν μεγάλη ζήτηση όπως αυτή της Ρωσίας. Αδυνατούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά ένα δύσκολο θέμα όπως το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, ενισχύοντας την αρνητική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης δεν έχουμε φροντίσει να υλοποιήσουμε ενέργειες ενίσχυσης των περιοχών που υδεχόταν επί δεκαετίες εσωτερικό τουρισμό με ενέργειες αλλαγής και εμπλουτισμού του μείγματός τους. Η άλλη Ελλάδα, που λέμε, αυτά τα 3 δισεκατομμύρια τα οποία γίναν 1,5 του εσωτερικού τουρισμού. Μπορεί τα 10 να γίνουν 15, αλλά κάποια 3 του εσωτερικού τουρισμού γίνανε 1,5 και αυτό πόνεσε συγκεκριμένες περιοχές. Έτσι, το μόνο που κάνουμε είναι να προσθέτουμε φορολογικό κόστος. Από τη μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που πρόσφατα υλοποιήσαμε, προκύπτει που η Ελλάδα, σε σχέση με όλες τις ανταγωνιστικές χώρες του Μεσογείου, έχει μια διαφορά τις μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις και κατά συνέπεια τα περισσότερα φορολογικά αντικίνητρα για την ανάπτυξη του τουρισμού. Επιπλέον, στη μελέτη επισημαίνεται ότι προκειμένου να αποφασίσουν να επενδύσουν στην Ελλάδα οι πιθανοί επενδυτές, οφείλουν επιπρόσθετα να συνυπολογίζουν και τις αστάθειες στο φορολογικό και οικονομικό περιβάλλον, ήδη επίκειται στην Υπή, κατάθεση του 7ου φορολογικού νομοσχεδίου τα τελευταία 4 χρόνια, καθώς και την πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας σε αντίθεση με τις λοιπές υποεξέταση χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν ένα σταθερότερο φορολογικό πλαίσιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 4ο τρίμηνο του 2015, θα έλεγα και ανησυχητικό σε έναν βαθμό, ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα παροχής υπηρεσιών καταλήμματος και εστίασης της ΑΝΣΤΑΤ παρουσίασε για πρώτη φορά μείωση 8%. 4ο τρίμηνο μεν, αλλά μας ανησυχεί. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν 11% ΣΥΡ και του 2013 37% ΣΥΡ. Η μείωση ξέρουμε πού οφείλεται. Κατά κύριο λόγο στην μεγάλη αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, την οποία προείπα, σε συνδυασμό και με τις παρενέπειες του προσφυγικού προβλήματος και βέβαια τα capital controls. Παράλληλα, η θέση της χώρας επιβαρύνεται περαιτέρω, αφού αυξάνουμε εκ νέου το μη πιστολογικό εργατικό κόστος, το οποίο συμπαρασύρει έστω και λίγο το κόστος εργασίας στο συνολικό, που παραμένει και αυτό δυστυχώς από τα υψηλότερα μεταξύ των ανταγωνιστών. Όχι μισθή, το συνολικό κόστος. Ενώ και ολόκληρη η αγορά λειτουργεί υπό καθεστώς μηδενικής ρευστότητας. Στην προαναφερθήσα μελέτη εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος για μία επιχείρηση είναι περίπου το διπλό από αυτό που παίρνει ένας εργαζόμενος σαν καθαρή αμοιβή και είναι το ψηλότερο από όλους τους ανταγωνιστές μας στον τουρισμό. Επίσης, στις ελάχιστες περιπτώσεις που μπορεί μία επιχείρηση να βρει χρηματοδότηση, το κόστος χρήματος είναι απογοητευτικό. Στη δημόσια συζήτηση όμως, οι αναφορές στην ανάπτυξη παραμένουν προς το παρόν γενικόλογες και σε επίπεδο ευχολογίου, επομένως ανώφελες. Εφόσον όλοι συμφωνούμε ότι ο μόνος τρόπος να αναστραφούν οι υφεσιακές τάσεις που προκαλούνται από την εφαρμογή της Δανειακής Συμφωνίας που ελπίζουμε να κλείσει εντός του μήνα, είναι η εισρωή νέων κεφαλαίων, η ανάταση επιχειρηματικότητας μέσω αναπτυξιακών εργαλείων και η προσέγγιση ξένων άμεσων επενδύσεων, τότε θα έπρεπε ήδη να μιλάμε πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σε αυτές τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.
Όμως για ποιες επενδύσεις να μιλήσουμε, όταν αφρίζοντας όλα τα παραπάνω, απλά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μια ενδεικτική επένδυση 10 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την αγορά γης και τη δημιουργία ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων 100 δωματίων, το οποίο κατά τη λειτουργία του θα πραγματοποιεί ένα ετήσιο κύκλο εργασιών 3 εκατομμυρίων ευρώ υπό τις πιο καλές προϋποθέσεις, θα έχει λειτουργικά ανοιχτά κέρδη προφόρων τόπων και αποσπέσεων 1 εκατομμυρίου ευρώ. Αν λοιπόν υπολογίσουμε τον επιπλέον ΦΠΑ που μπήκε πέρσι και κάτι που θα μπει τώρα, αυτόματα αυτό μεταφράζεται επιπλέον σε 180.000 ευρώ το χρόνο. Επίσης, αν συνυπολογίσουμε ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας από τα 10 εκατομμύρια ευρώ επένδυση δανείστηκε τα 5, βάζοντας άλλα 5 εκατομμύρια δικά του κεφάλαια, σημαίνει ότι τα χρήματα που δανείστηκε τα πήρε με ένα επιτόκιο τουλάχιστον 3 με 4 μονάδες ψηλότερο από το αντίστοιχο επιτόκιο που αναλογεί για μια επένδυση, παραδείγματος χάρη στην Ισπανία. Άρα στα 5 εκατομμύρια ευρώ πρέπει ο επενδυτής στην Ελλάδα να υπολογίσει επιπλέον και άλλες 200.000 ευρώ επιπλέον κόστος χρήματος το χρόνο λόγω επιτοκίου. Σύνολο δηλαδή 380.000 ευρώ το χρόνο. Αν τώρα συνυπολογίσουμε και ελπίζουμε να μην συμβεί ότι θα επιβληθεί και τέλος διαδικτέλευσης, 5 ευρώ δωμάτιο, πρέπει να προσθέσουμε άλλα 120.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στη δεκαετία απόσβεσης επένδυσης η πρόσθετη δαπάνη ισοδυναμεί με 4 έως 5 εκατομμύρια ευρώ. Τι αφαιρείς λοιπόν όλο αυτό, ότι ο επενδυτής στην Ελλάδα σε σύγκριση με το αντίστοιχο στην Ισπανία ξεκινά με μείον 4 έως 5 εκατομμύρια ευρώ σε μια χώρα για μια επένδυση 10 εκατομμυρίων, σε μια χώρα πολύ ασταθέστερη με σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο δημόσιων υποδομών. Προσθέστε τώρα σε αυτά τα εμπόδια και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν λόγω γραφειοκρατίας, τουριστικές επενδύσεις, θέματα πολεοδομίας, αρχαιολογίας, περιβαλλοντικών εγκρίσεων. Να γιατί, κεντροπουργέ, είναι σήμερα πολύ δύσκολο να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Για ποιο όμως λόγο να συμβαίνει αυτό. Τα 7 χρόνια ύφεσης έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στο κλάδο. Τα βάρη ακόμα και των υγιών επιχειρήσεων έχουν πλέον συσσωρευτεί. Από τις πρόσφατες μελέτες φαίνεται ότι το 40% των τουριστικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Σαφώς δεν είναι μόνο η τρέψα υπερφορολόγηση η αιτία αυτής της δύσκολης πραγματικότητας. Όμως διαρωτώμαι πώς θα βγουν από αυτή την κατάσταση όταν επιπλέον αυτών με τέτοιες φορολογίες έχουν και τη δαμόκλειο σπάθη των κόκκινων δανείων από πάνω τους. Όλα αυτά που σας αναφέρω καταγράφουν μία ομοίη αλήθεια. Μια μεγάλη αντίφαση. Στα επόμενα 2 χρόνια υπάρχει υπαρκτό το ενδεχόμενο, δεν το ελπίζουμε, αλλά υπάρχει υπαρκτό να καταγράψουμε τελικά απώλειες στον τομέα. Για φέτος, ξέρετε όλοι, η πρόβλεψη του ΣΕΔΕ ήταν θετική και παραμένει θετική. Εκτιμήσαμε 1,5 εκατομμύριο περισσότερες αφήξεις στα 25 εκατομμύρια, συν 2,5 εκατομμύρια από την κρουαζιέρα, συνολικά δηλαδή 27,5 εκατομμύρια. Και έσοδα στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 800 εκατομμύρια σε σχέση με το 2015. Δυστυχώς όμως, για τους λόγους που προανέφερα, ήδη το πρώτο τετράμινο του 2016 δείχνει κάποια πρώτα σημάδια κόπωσης. Δεν έχει λυθεί, δεν έχει αποφασιστεί η πορεία, αλλά δείχνει κάποια σημάδια. Κινούμαστε στην κόψη του ξηραφιού και κινδυνεύουμε όχι μόνο αν πετύχουμε το στόχο μας, που σημαίνει μία με μία μισή μονάδα του ΑΕΠ επιπλέον για το 2016, αλλά ίσως να κοιμανθούμε στα επίπεδα του 2015 ή να πέσουμε και κάτω από αυτά. Και πιστέψτε με, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν κινδυνοβούμε. Οι απώλειες βέβαια θα φανούν σταδιακά και όχι αμέσως. Ο τομέας λοιπόν θα σταματήσει να είναι σε θέση να φρενάρει την πτώση του ΑΕΠ ή να συμβάλλει στην αύξησή του. Άρα δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Άρα θα πρέπει να ενεργοποιηθούν νέα μέτρα. Άρα πάλι οι Έλληνες θα τυχθούν να πληρώσουν και μάλιστα διπλά το 17 και το 18 όσα οι τουρίστες απλά δεν θα δώσουν φέτος και τον χρόνο. Αναμένουμε να σας ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, κύριε Πρωθυπουργέ, για το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό θέμα. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι το ζωτικό κύτταρο του ελληνικού τουρισμού, οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι τους. Αν χαθεί το κύτταρο αυτό,
θα χαθεί και προς τη θέμενη αξία του τουρισμού στη χώρα. Θα χαθεί και ο τελευταίος δυναμικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό εργαζόμαστε ασταμάτητα, για να γίνει κατανοητό ότι ο τουρισμός είναι μια μεγάλη ισχυρή φυσική πηγή άμεσων και έμεσων εισόδων που έχει η χώρα αυτή. Ότι μπορεί να ηγηθεί της όποιας αναπτυξιακής πορείας χαράξεται μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους και την Πρωθυπουργία. Διότι πολύ απλά συνθέτει και μπορεί να μεγιστοποιήσει όλα τα χαρακτηριστικά και εφόδια της χώρας μας, τον πρωτογενή τομέα, τον πολιτισμό, την κατανάλωση, την τοπική κοινωνία, την εικόνα της χώρας, την ιδιωτική κοινότητα, την καινοτομία. Επιτέλους, χρειαζόμαστε την ιδιωτική πρωτοβουλία, την υγιή επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, να είναι το κύριο όχημα η εξωστρέφεια για ένα αποτελεσματικό κράτος που θα θέτει κανόνες, θα υποπτεύει την εφαρμογή τους και θα αξιοποιεί στρατηγικά τη δημόσια περιουσία με αποτελεσματικούς και αδιάβλητους μηχανισμούς πάταξης της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής. Με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και συναλλαγές, με φορολογικό σύστημα σταθερό, αναπτυξιακό και δίκαιο, που δεν συνθλίβει τους συνεπείς φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις και δεν θα πλήττει τους πλέον ανταγωνιστικούς εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας μας. Με βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα και αγορά εργασίας που βασίζεται στη συνένεση, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των κοινωνικών εταίρων. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει επιτέλους μετά από 7 χρόνια ύφεσης για το καλό της χώρας να δούμε την επιχειρηματικότητα να επιγραβεύεται, να όχι να ενεργοποιείται, να μην καταδιώκεται. Πρέπει να δούμε τα πραγματικά ισοδύναμα μέτρα που θα ενισχύσουν την οικονομία. Να δούμε σταδιακά τους φορολογικούς συντελεστές, μόλις μπορέσουν να επιστρέψουν σε ανταγωνιστικά επίπεδα, να ολοκληρωθεί το χωροταξικό σχέδιο, να ολοκληρωθεί επιτέλους ο δυνητικός νόμος που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα μπήκε στη διαβούλευση. Να ολοκληρωθεί όμως με όρους της αγοράς, χωρίς πλαφόν αδικαιολόγητους περιορισμούς και εξαιρέσεις όπως το κείμενο το οποίο είδαμε. Με ένα ελκυστικότερο φορολογικό πλαίσιο, σταθερό σωστά, αλλά 12 χρόνια σταθερό και μη ελκυστικό δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Να απαλλαγούμε από την γραφειοκρατία και από νοοτροπίες που καταρακώνουν την αξιοπιστία μας διεθνώς. Να καταλάβουμε ότι η εξασφάλιση κονδυλίου για την προβολή της χώρας είναι μια σοβαρή επένδυση στον τομέα που αντιπροσωπεύει το 1 τέταρτο του ΕΕ και περίπου το 20% της απασχόλησης. Να δούμε έστω και αυτή την ίστατη ώρα δράσεις και παρεμβάσεις που θα ανασύρουν την πραγματική οικονομία από το μαρασμό και την κατάρρευση, που θα αντισταθμίσουν τη φορολέλαπα και την αυτοεπένδυση σε μια πραγματικά ανεπτυξιακή όθηση που τόσο καιρό τώρα ακούμε από όλους διαχρονικά, αλλά δεν την βλέπουμε πουθενά. Να δούμε δράσεις και παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και αγοράς, που θα μας διαβεβαιώσουν ότι η ζητούμενη δεν είναι απλά η ανανέωση πολιτικού χρόνου και εξουσίας, αλλά η στρατηγική που θα μας ξαναφέρει στην επιφάνεια. Κυρίες και κύριοι, από αυτό το βήμα επαναλαμβάνω την υπόσχεση και τη μεγάλη ευθύνη να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ως σύνολο. Επαναλαμβάνω τη δέσμευση ότι ο ΣΕΤΕ θα είναι ενεργός κοινωνικός εταίρος σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πρέπει να πω έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Με τη συγκεκριμένη Υπουργό, την κυρία Βεβουρά. Θα λέει την άποψή του ανοιχτά, δυνατά και δημοκρατικά. Θα υποστηρίζει τα συμφέροντα του συνόλου των πανελληνίων ενώσεων μελών του, των τουριστικών επιχειρήσεων και ειδικά των δεκάδων χιλιάδων μικρομεσαίων που αποτελούν το θεμέλιο αλλά και την ελπίδα της οικονομίας μας. Επαναλαμβάνω ότι ο τομέας ανήκει τη δύναμη από τους ίδιους τους ανθρώπους του. Γι' αυτό καλώ όλους εσάς, τους επιχειρηματίες του τουρισμού, να συνεχίσουμε ενωμένοι σαν μια γροθιά, να μην το βάλουμε κάτω. Να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να κρατήσουμε όδιο τον τουρισμό μας στην χώρα μας. Να κάνουμε το καθήκον μας όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Να κάνει όμως επιτέλους και η πολιτεία το δικό της. Να ελπίζουμε σε μια καλύτερη μέρα. Για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για μια καλύτερη μέρα. Ευχαριστώ και την ευχαριστώ.